Άνοιξαν και επίσημα οι κάλπες στην Τουρκία και ξεκίνησαν οι πιο κρίσιμες ίσως εκλογές της 20ετίας στη γείτονα χώρα. Οι περισσότεροι από τους 64 εκατομμύρια Τούρκους ψηφοφόρους, ανάμεσά τους 5,2 εκατομμύρια νέοι που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, καλούνται σήμερα στα εκλογικά τμήματα για να αναδείξουν τη νέα ηγεσία της χώρας τους. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η μάχη του Ερντογάν με τον Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου στις κάλπες δεν θα είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Με την τελευταία δημοσκόπηση πριν τις κάλπες να δείχνει προβάδισμα 49,1% του Κιλιτσδάρογλου έναντι 46,9% του Ερντογάν. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι σε ένα πολύ κομβικό σταυροδρόμι. Οι εκλογές αυτές που έγινε την Κυριακή έχουν από διεθνούς αφήμεις αναλυτές έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο κρίσιμες στον πλανήτη για φέτος, διότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι σε κομβικό γεωγραφικό χώρο μεταξύ Ρωσίας, είναι η Ουκρανία, είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άμα βγει ο Κιλιτσδάρογλου που τον θέλει η Δύση, έρχεται προς τη Δύση περισσότερο η Τουρκία. Λίγο πριν τις κάλπες, νέο μήνυμα προς την Ελλάδα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τζαβούσογλου. Biz hepsi sorun diyoruz, hepsini beraber çözelim. Diplomasiyle mi çözelim? Uluslararası mahkemeye mi götürelim? Üçüncü seçenek zaten savaş. Ona gerek olmadan biz kendi aramızda bunu niye çözemiyoruz? Για να λάβει και τη σχετική απάντηση από πλευράς του Πρωθυπουργού, με τον κύριο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι δεν είμαστε αφελείς, θα ζυγίσουμε τις πράξεις Τουρκίας και όχι τα λόγια τους. Δεν πρόκειται να είμαστε αφελείς, θα ζυγίσουμε τις πράξεις της Τουρκίας και όχι τα λόγια. Και θα είμαστε πάντα απέναντι σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε διάλογο με το παράλογο. Θα ακολουθούμε πάντα τον δρόμο του διεθνούς δικαίου για τη μοναδική μας διαφορά, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της ΑΟΣ της Υφαλοκρηπίδας, είτε στο μονοπάτι της συνεννόησης. Μπορούμε να πορευθούμε, αλλά δεν πρόκειται να είμαστε αφελείς. Πάντως οι ειδικοί δεν αποκλείουν κάποιο θερμό επεισόδιο και μια μετέπειτα κρίση, εάν δεν έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να μας ανησυχεί βέβαια, γιατί οι γείτονες είναι απρόβλεπτοι και παρόλο που σήμερα στην καθημερινή ώρα τον κάνουν, είπε ότι τίνω χέρι φιλίας και ότι πρέπει να τα βρούμε να έχουμε μια ηρεμία, μια σταθερότητα στις σχέσεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πιστέψουμε ή όχι. Όπως είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω και ο Πρωθυπουργός ότι δεν είμαστε αφελείς, είναι τόσο εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να λυθούν τα ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει προσοχή. Ακούστε, οι Τούρκοι και αυτοί και οι επόμενοι πιθανόν έχουν αντιληφθεί ότι η Δύση θέλει διευθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Διότι έχουν τα δικά τους σχέδια και γεωενεργειακά και γεωπολιτικά. Εκεί λοιπόν όταν λέμε διευθετήσεις μιλάμε τι θα δώσει η Ελλάδα και τι θα κερδίσει η Τουρκία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και αυτό εάν η Ελλάδα δεν γίνει φρόνιμη σε εισαγωγικά και αν δεν βοηθήσει τις διευθετήσεις, υπάρχει ο άλλος δρόμος, είναι η κρίση. Δηλαδή θα ξεσπάσει μια κρίση και μετά την κρίση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να δούμε τι θα χάσουμε.